Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, όσα είπε ο Σωτήρης ο Βαλντέν και η Ραλία η Χριστίδου με διευκολύνουν να αποφύγω να πω πολλά, γιατί προσυπογράφω όσα υπόθηκαν, και να σας μιλήσω προσπαθώντας σε σύντομο χρόνο να μοιραστώ μαζί σας βιώματα και εμπειρίες που έζησα από τους πρώτους μήνες του 2014, πριν ακόμη από τις ευρωεκλογές, μέχρι και σήμερα. Ήταν Φεβρουάριος του 2014, όταν με κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας και μου πρότεινε να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής, να παραιτηθώ από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να γίνω υποψήφιος ευρωβουλευτής. Γιατί όλα έδειχναν ότι πάμε να κερδίσουμε τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ξέραμε ότι ο επίτροπος θα είναι ο Νεοδημοκράτης Αβραμόπουλος. Ξέραμε ότι εκεί κυριαρχεί μια δεξιά γερμανοκρατούμενη Ευρώπη και το δόγμα Σόιμπλε. Και από τότε ακονίζαν τα μαχαίρια τους και μέσα και έξω στο σενάριο της σύντομης αριστερής παρένθεσης. Η σκέψη που ανταλλάξαμε με τον Αλέξη και συμφωνήσαμε σε αυτή την πρόταση ήταν ότι υπήρχε μία δυνατότητα η Ευρωομάδα της Αριστεράς να με προτείνει για ένα διακριτό πόστο που θα έδινε τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη νέα κυβέρνηση που παλεύαμε να δημιουργηθεί, να παλέψει κόντρα στα θηριά. Έτσι και έγινε. Κερδίσαμε τις ευρωεκλογές, αναλάβαμε θητεία τον Ιούλιο, αρχή 1η Ιουλίου του 2014, η Ευρωομάδα της Αριστεράς μου έκανε την τιμή να με προτείνει ομόφωνα ως τον μόνο αντιπρόεδρο από την πλευρά της αριστεράς, γιατί η Ευρωομάδα της αριστεράς είναι το 7% μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, και εκλέχτηκα με 42%. Με ψήφισαν η αριστερά, οι πράσινοι, οι σοσιαλιστές και καμιά τριανταριά ψήφι προσωπικής εκτίμησης. Όσο αρχισυριζαίος, όσο άνθρωπος του Τσίπρα στις Βρυξέλλες, αντιμετώπισα αυτό που βιώναμε όλοι, αλλά με πιο επιθετική μορφή. Αυτό που κυριαρχούσε ήταν τα πρωτοσέλιδα της Bild, οι τεμπέληδες Έλληνες, και μια ιστερία και ένας φόβος απέναντι στην αριστερά που έρχεται. Ενώ την Ελλάδα την είχαν χρεοκοπήσει, όπως είπε ο Σωτήρης, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ήταν η Νέα Δημοκρατία που την άφησε με έλλειμμα 15% το 2009 και στέναν πλαστά στοιχεία στην Κομισιόν ότι τάχατε στο έλλειμμα ήταν 6%. Και ο Μπαρόζο, επειδή ήταν κολλητός τους, τα δεχόταν και καταστραβά μάτια. Αυτό που ζούσαμε τους πρώτους μήνες εντάθηκε μετά το Γενάρη του 2015. Η πρώτη και χαρακτηριστική δήλωση ήταν η δήλωση του Σόιμπλε, του τότε αφεντικού του Eurogroup, που ήταν «λυπάμαι τις Ελληνίδες και τους Έλληνες για αυτό που ψήφισαν, τώρα θα δουν τι τους περιμένει». Και το σχέδιο ήταν σαφές, Brexit, να τους πετάξουμε στον γκρεμό και να φορτώσουμε στην αριστερά, με το σενάριο της σύντομης παρένθεσης, τα εγκλήματα, τα λάθη, τα ελλείμματα, τα χρέη, τα σκάνδαλα, την κακοδιαχείριση, το πελατειακό κράτος δεκαετιών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και το μήνυμα δεν ήταν μόνο ένα μήνυμα τιμωρητικό απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί ψήφισε αριστερά, αλλά ένα μήνυμα σε όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο και σε όσους αμφισβητούσαν τη δεξιά γερμανοκρατία και το μονόδρομο της λιτότητας. Και μας πηγαίναν από αναβολή σε αναβολή. Πάρτε ένα δάνειο 5-10 δις ευρώ για να πληρώσετε την προηγούμενη δόση και ξαναβλέπουμε σπρώχνοντας τα πράγματα προς τον γκρεμό. Και τότε ορθώσαμε ανάστημα μόνοι
διότι δεν υπήρχαν άλλες αριστερές κυβερνήσεις ούτε στην Ευρωζώνη ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και είπαμε θέλουμε λύση εντός ευρώ, αλλά λύση αξιοπρέπειας, λύση που θα μας επιτρέψει να βγάλουμε τη φυλιά του μνημονίου από το λαιμό, λύση που θα μας επιτρέψει την ανάκαμψη της οικονομίας, λύση που θα μας επιτρέψει να επουλώσουμε τις πληγές που προκάλεσε το μνημόνιο, γιατί το μνημόνιο ήρθε μετά τη χρεοκοπία, αλλά ήταν το φάρμακο που κόντεψε να σκοτώσει τον ασθενή, τριπλασιάζοντας την ανεργία, δημιουργώντας μια ύφεση μεγαλύτερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, περικόπτοντας μισθούς, συντάξεις κατά 40%. Δεν είμαστε λαός λωτοφάγων για να τα έχουμε ξεχάσει αυτά, όσο κι αν διάφοροι καναλάρχες, εφοπλιστές και τα κανάλια τους προσπαθούν με πλήση εγκεφάλου να κάνουν τους Έλληνες να νομίζουν ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Και τότε πάρθηκε η απόφαση να πούμε όχι, θέλουμε λύση εντός ευρώ, δημοψήφισμα. Και το πρώτο όπλο στα χέρια μας ήταν αυτό το 62% που πάρθηκε κόντρα σε θεούς και δαίμονες που απειλούσαν ότι όποιος πει όχι, την άλλη μέρα είναι εκτός ευρώ. Και το λέγαν και μέσα και το λέγαν και οι έξω. Δεν ήταν μόνο τα κανάλια που ουρλιάζαν στην Ελλάδα, ήταν και όλη η ευρωπαϊκή ελίτ, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και του Γιούνκερ και του Μοσκοβισή, που τώρα αν διαβάσει κανείς το Γιάννη Πρετεντέρη θα νομίζει ότι ο Μοσκοβισή είναι κολλητός του Παπαδημούλη και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το 62% μας βοήθησε να βάλουμε τα πράγματα σε μια τροχιά. Και βοήθησε και μια δεύτερη πρωτοβουλία. Τρεις μέρες μετά από αυτό το δημοψήφισμα, πήρα την πρωτοβουλία και πρότεινα στον Αλέξη Τσίπρα να μην πάμε να συζητήσουμε με το κεφάλι στον πάγκο του Χασάπη για μια ακόμη φορά πίσω από τις κλειστές πόρτες του Eurogroup, αλλά να προτείνω στον Μάρτιν Σούλτς να συζητηθεί το πρόβλημα της Ελλάδας και η ταλαιπώρια του ελληνικού λαού μπροστά στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση, όπου ήρθε και μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Και του είπα επιλέξει, Αλέξη, στο Eurogroup θα είμαστε 18-1 και πάλι. Εκεί οι μισοί θα σε βρίζουνε, αλλά οι άλλοι μισοί θα σε χειροκροτάνε. Και ήταν τα πρώτα σπέρματα της προοδευτικής συμμαχίας που αρχίσαμε να οικοδομούμε από τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή αρκετοί και αρκετές θα είδατε αυτή τη συζήτηση, θα θυμόσαστε ότι το μισό Ευρωκοινοβούλιο χειροκροτούσε τον Αλέξη Τσίπρα όταν έλεγε θέλουμε λύση εντός ευρώ, αλλά που να μας βγάζει έξω από το μαγκανοπήγαδο της αιώνιας λιτότητας. Και γίνηκαν ακόμη περισσότεροι στη δευτερολογία που τον χειροκροτάγανε όταν θύμισε ότι η μικρή Ελλάδα στους νικητές του αντιφασιστικού αντιναζιστικού πολέμου συμφώνησε στη Σύνοδο του Λονδίνου το 1953 να δοθεί κούρεμα στο γερμανικό χρέος κατά 63%. Και εμείς δεν ζητάμε κάτι τέτοιο, ζητάμε όμως μια σοβαρή ελάφρυση του χρέους. Πήγαμε στο γνωστό επώδυνο συμβιβασμό. Αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε πράγματα που δεν τα θέλαμε, λόγω ενός δυσμενούς συσχετισμού δυνάμεων. Μουδιάσαμε, γονατίσαμε. Νιώσαμε την πικρή γεύση της ήττας. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά καταφέραμε να πάρουμε ένα δάνειο 86 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο κάτω από 2%. Και μια υπόσχεση για ελάφρυση του χρέους. Και μια τριετή περίοδο που μας έδινε τη δυνατότητα να μαζέψουμε τα πράγματα. Και καταφέραμε, περιορίζοντας τις κλεψιές, το πελατειακό κράτος, τη διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, προωθώντας εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις που να βελτιώνουν τη διοίκηση, να μοιράσουμε κοινωνικό πλεόνασμα αντί για κόφτες και το 16 και το 17 και το 18. Να δημιουργήσουμε το εγγυημένο εισόδημα το ελάχιστο που μόνο η Ελλάδα και ο Όρμπαν, η Ουγγαρία δεν είχαν μέσα στο μνημόνιο, στο 17. Καταφέραμε τον Ιούνιο του 18, πριν βγούμε ακόμη από τα μνημόνια, να πετύχουμε μια σοβαρή ελάφρυση του χρέους, η οποία αυτή τη στιγμή δίνει για τα επόμενα 15 χρόνια στην Ελλάδα το προνόμιο να έχει τα χαμηλότερα τοκοχρεωλήσια στην αποπληρωμή του χρέους της σε όλη την Ευρώπη. Και αυτά τα πέτυχε μια αριστερή κυβέρνηση, η μόνη αριστερή κυβέρνηση όταν τα διαπραγματεύτηκε.
διότι η προοδευτική κυβέρνηση στην Πορτογαλία ήρθε αργότερα, η προοδευτική κυβέρνηση στην Ισπανία ήρθε ακόμη αργότερα και η στροφή των σοσιαλιστών προς τα αριστερά με τον Κόρμπιν έγινε αργά και δυστυχώς με μια Μεγάλη Βρετανία που ταλαιπωρείται από τις περιπέτειες του Brexit. Τα λέω αυτά γιατί αν συγκρίνει κανείς την Ελλάδα που παραλάβαμε και ως οικονομία αλλά και ως κατάσταση στην κοινωνία με την κατάσταση σήμερα, η απόσταση είναι τεράστια. Ναι, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορέσαμε να κάνουμε υπό την πίεση ενός δυσμενέστατου συσχετισμού δυνάμεων. Αλλά οφείλουμε να αντιληφθούμε για μια στιγμή μια μεγάλη αλήθεια. Η Ελλάδα με κυβέρνηση Τσίπρα και με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ έκανε βήματα προς τα μπρος και βγήκε από το πιο βαθύ πηγάδι της κρίσης, γρατσουνισμένη ναι, ματωμένη ναι, με υποχωρήσεις ναι, σε μια Ευρώπη που αυτά τα χρόνια πήγε ολοταχώς προς τα δεξιά και προς την ακροδεξιά. Δεν μας πήγε το κύμα προς τα μπρος. Δεν μας πήγαν οι δυνάμεις της αριστεράς και της προόδου που νίκαγαν στις άλλες χώρες. Και αυτό φωνάζω κάθε τόσο προσπαθώντας να οικοδομήσουμε και το ευρύτερο προοδευτικό μέτωπο μέσα στην Ευρώπη. Αν ήταν πιο ισχυρή η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις και τα κινήματα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αν ήταν και άλλες κυβερνήσεις με πρωθυπουργούς σαν τον Τζίπρα, θα είχαμε κάνει λιγότερες υποχωρήσεις. Και τώρα επειδή ακριβώς ο νεοφιλελευθερισμός τρέφει την ακροδεξιά, τα είπαν μια χαρά και ο Σωτήρης Κυραλία, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα, πρέπει να πολεμήσουμε ταυτόχρονα και τα δύο δηλητήρια που αλληλοτροφοδοτούνται, και τον νεοφιλελευθερισμό και την ακροδεξιά. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν έχουμε το δικαίωμα ιστορικά να κάνουμε το λάθος που κάναν οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις στην περίοδο του Μεσοπολέμου, που κάλπαζε ο Μουσολίνη και ο Χίτλερ και οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις τσακωνόντουσαν για το ποια είναι η πιο σωστή από την άλλη. Δεν χρειάζεται να επικρατήσει ο φασισμός για να καταλάβουμε την ανάγκη των αντιφασιστικών και των προοδευτικών μετώπων. Όπως έκαναν με χρονοκαθυστέρηση οι κομμουνιστές μετά την επικράτηση του φασισμού και του ναζισμού. Δεν χρειάζεται να ξαναθρηνήσουμε εκατομμύρια νεκρούς. Και μην μας ξεγελούν τα σινιέ, τα γέρ της κυρίας Μαρί Λεπέν και τα μεσά τα κουστούμια του κυρίου Σαλβίνη. Είναι πολιτικά εγγόνια του Χίτλερ και του Μουσολίνη. Και έχουμε ένα παραπάνω λόγο που πρέπει να επιμείνουμε σε μια γραμμή νικηφόρα. Και ο λόγος είναι ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση Τσίπρα με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να κυβερνά κανονικά εκτός μνημονίων μόλις 8 μήνες. Μόλις αρχίσαμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, να κυβερνάμε χωρίς τη θηλιά του μνημονίου στο λαιμό. Και έχουμε υποχρέωση να κερδίσουμε και τις ευρωεκλογές και τις επόμενες εθνικές εκλογές για να χαράξουμε μια πορεία κοινωνικής προκοπής, ανάπτυξης, ουσιαστικότερης δημοκρατίας, να παράγουμε περισσότερο πλούτο και να το μοιράζουμε δικαιότερα. Και είμαστε παράδειγμα για τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το μικρό του μέγεθος, ο λαός έστειλε 6 ευρωβουλευτές και μείναμε 3. Ένας κομματικός, ο Παπαδημούλης, και 2 συνεργαζόμενοι, η Κούνεβα και ο Κούλογλου. Και δώσαμε όρκο να παλέψουμε και να δουλέψουμε όχι για 6 αλλά για παραπάνω από 6, γιατί αυτή ήταν η λαϊκή εντολή. Και τώρα ο στόχος μας είναι να δώσουμε ένα παράδειγμα ότι αυτή η αριστερά που δεν κάθεται στη γωνιά, που δεν πολύ διασπάται, που δεν συζητάει και δεν τσακώνται για το φύλλο των αγγέλων, μπορεί όχι μόνο να βγάζει τη χώρα από την κρίση, όχι μόνο να ξανασηκώνεται από εκεί που γονάτισε, όχι μόνο να ανακάμπτει, όχι μόνο να δίνει μέτρα ανακούφισης και στους μικρούς και στους μεσαίους που ταυτόχρονα βοηθάνε και την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, γιατί αυτό είναι το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι και μια δύναμη που μπορεί να ανοίγει δρόμους για τη συνεργασία των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Την Προοδευτική Συμμαχία την ξεκινήσαμε
στην Ευρώπη 3,5 χρόνια πριν. Και την ξεκινήσαμε με δράσεις αλληλεγγύης υπέρ του ελληνικού λαού και εναντίον της δεξιάς γερμανοκρατίας και της αέναης λιτότητας. Με αριστερούς σοσιαλιστές και αριστερούς πράσινους. Τώρα πια είμαστε ακόμη πιο μπροστά. Τώρα πια λένε καλά λόγια για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την κυβέρνηση Τσίπρα όλοι οι σοσιαλιστές, όλοι οι πράσινοι, ακόμη και ο Πάπας που δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ και προτείνει τον Τσίπρα για Νόμπελ Ειρήνης. Αυτά βλέπουν και λυσάνε οι αντίπαλοί μας, το κατεστημένο και της δεξιάς και το οικονομικό κατεστημένο που στηρίζει αυτή τη δεξιά. Παλιά υπήρχε ένα σύνθημα, ίσως ένα σλόγγαν εμπορικό που έλεγε «Σαράφης στα Τρίκαλα, Σαράφης στην Αθήνα, τώρα και στο Παρίσι». Το αντιστρέφω και λέω «Προοδευτική συμμαχία στην Ευρώπη, τώρα και στην Ελλάδα». Και έχουμε καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να αναπτύσσουμε ένα πλατή ενωτικό ποτάμι, γιατί μπορέσαμε να προχωρήσουμε μια δημοκρατική κοινωνική ατζέντα εναντίον του ρατσισμού, για την ηθαγένεια, για δημοκρατικά κοινωνικά δικαιώματα, ακόμη και όταν είχαμε αυτή την αναγκαστική και παράτερη κυβερνητική συμμαχία με τον Πάνο Καμένο, η οποία όμως βοήθησε να βγούμε από τα μνημόνια, η οποία βοήθησε να δρομολογηθούν κάποια, η αντιμετώπιση κάποιων υποθέσεων διαφθοράς και η οποία σκάλωσε στην υπόθεση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά καταφέραμε και να περάσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και να διατηρήσουμε την κυβερνητική σταθερότητα και να αυξάνουμε και την κυβερνητική πλειοψηφία που τώρα μετράει 152 βουλευτές. Και στη Βουλή θα πάρουμε όχι απλώς ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, αλλά θα είναι η προκαταβολή για μια λαϊκή ψήφο εμπιστοσύνης που θα την καταγράψουμε και στις ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου και στις εθνικές εκλογές το φθινόπωρο. Ο στόχος μας στις ευρωεκλογές, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είναι απλώς ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι να διαχειριστούμε τους επόμενους μήνες. Δεν είναι να διαψεύσουμε τις δημοσκοπήσεις. Μπορούμε να πετύχουμε και την πρωτιά στις ευρωεκλογές, αρκεί να δουλέψουμε μεταφέροντας αυτό το μήνυμα παντού, μιλώντας και ακούγοντας, απλώνοντας την αγκαλιά μας με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και δύο λόγια για το ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία. Δεν είναι προεκλογική επιλογή, είναι στρατηγική επιλογή. Και για όσους διαβάζουν τα κείμενα, στα ιδρυτικά κείμενα του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς υπάρχει η επιλογή για την Ευρώπη των πολλών, για την Ευρώπη των λαών, για το νέο συνασπισμό των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που θα διαμορφώσει κυβερνητικές πλειοψηφίες. Υπάρχουν όλα αυτά που υλοποιούμε. Και έχουμε και ένα παραπάνω λόγο να παλέψουμε να παραμείνει νικηφόρα αυτή η στρατηγική. Ο ένας είναι αυτός που υπόθηκε ήδη από τον Σωτήρη Βαλντέν. Η σημερινή δεξιά είναι πολύ πολύ πιο δεξιά από εκεί που την ίδρυσε ο Κώστας Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της. Έχει μέσα τους χουντικούς, οι οποίοι έχουν πάρει και τα κλειδιά. Και έχει και τους ακραία νεοφιλελεύθερους. Είναι ένας συνδυασμός ακραίου νεοφιλελευθερισμού και ακροδεξιάς. Δύο σε ένα. Σαμπουάν και κοντίσιονερ μαζί. Και γι' αυτό τους καρφώνει και μας κάνει δώρο ο Βέμπερ όταν λέει ανεύθυνα τα μέτρα. Γιατί δείχνει καθαρά ότι η πραγματική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι το ξύλωμα αυτών των θετικών μέτρων που εμείς ανακοινώσαμε και θα ψηφίσουμε τις αμέσως επόμενες μέρες. Και γιατί επίσης και η ηγεσία του Κινάλ, και το λέω αυτό ξέροντας ότι στο ακροατήριο υπάρχουν και συναγωνιστές που έδωσαν ένα μεγάλο κομμάτι από τη ζωή τους στηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία του Κινάλ δυστυχώς έχει εγκαταλείψει μια στρατηγική επιλογή ιδρυτική του ΠΑΣΟΚ με τα καλά του και τα στραβά του το ΠΑΣΟΚ, που έλεγε ότι πάντα στρατηγικός μας αντίπαλος είναι η δεξιά. Ποτέ δεν έλεγε στρατηγικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε η Προοδευτική Συμμαχία να μην γίνει ένας χυλός, ένα σούπερ μάρκετ,
Εγώ από τα 18 μου χρόνια στην αριστερά και πάντα θέλω να ανήκω σε ένα κόμμα αριστερό με στρατηγικό στόχο το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία, με σαφή αριστερή δημοκρατική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αλλά ξέρω πολύ καλά από την ιστορία της αριστεράς και την εχώρια και τη διεθνή ότι αριστερός στις μέρες μας είναι ότι ενώνει, κινητοποιεί και νικά. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο ενώνοντας δυνάμεις με την στρατηγική επιλογή της Προοδευτικής Συμμαχίας. Και είμαι βέβαιος ότι η πρόβα τζενεράλε των ευρωεκλογών θα αποδειχθεί επιτυχής και θα έχουμε και άλλες προσχωρήσεις ριακιών και πολιτών στο ρεύμα αυτό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε αυτό το πλατή δημοκρατικό μέτωπο, στην πορεία και προς τις εθνικές εκλογές, γυρνώντας όλη την Ελλάδα μαζί με τις συνυποψήφιες και τους συνυποψήφιους που συγκροτούμε το Ευρωψηφοδέλτιο. Βλέπω κάθε μέρα που περνάει να βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά εξαρτάται και από εμάς. Θα κλείσω με ένα αρχαίο ελληνικό ρητό: Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Δεν αρκεί να τα λέει καλά ο Τσίπρας στην τηλεόραση. Δεν αρκεί να τα λέει καλά ο Τσακαλώτος, ο Δραγασάκης, ο Παπαδημούλης. Οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, πρέπει όλοι να δουλέψουμε ο καθένας στον κύκλο του και να πάψουμε να αντιδρούμε αμυντικά σε ανθρώπους που τολμούν να μας κουνάν το δάχτυλο ενώ ευθύνονται για τη χρεοκοπία της χώρας. Γεια σας και με την νίκη.